για να πάρουμε την έκταση, να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο, να γίνουν οι μελέτες και να αρχίσει να κατασκευάζεται, από τα τέλη του 2010 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμιά πρόοδος. Υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την διαδικασία, υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει καν οι εργασίες, ούτε η εξκαφή εκεί πέρα, προκειμένου να γίνει το λύκειο. Όλο αυτό το θέμα λοιπόν το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απάντηση την οποία πήραμε ήταν ότι δεν θα γίνει τελικά μέσα από το πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, αλλά θα μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ. Τελικά δεν μεταφέρθηκε στο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να έρθει μια καινούρια πρόταση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να πάμε σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος λυκείου Πολυγύρου. Μιλάω για το Γενικό Λύκειο και το Γυμνάσιο. Εάν λοιπόν τότε ο Δήμος Πολυγύρου είχε ένα οικόπεδο μέσα στο σχέδιο και μας το έδινε, το κτίριο ήδη θα ήταν ολοκληρωμένο. Παρά τα αυτά όμως, ο Δήμος Πολυγύρου τότε ισχυρίστηκε ότι δεν έχει οικόπεδο και θα αναζητήσει τις δυνατότητες παρακόρησης από την πλευρά του Δασαρχείου. Ήταν μια διαδικασία η οποία καθυστέρησε, τελικά και με τη δική μου παρέμβαση υπεγράφει από την πλευρά της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας η παρακόρηση 22 στρεμμάτων, η οποία όμως παρακόρηση αφορά οικοπαιδικό τμήμα έξω από το σχέδιο του Πολυγύρου, και εκ του γεγονότος ότι δεν υπήρχε τοπικό ρηματομικό, δεν μπορούσε να εκδοθεί η οικοδομική άδεια και να χτίσετε. Παρά τα αυτά όμως οι εξελίξεις τρέχανε γρήγορα, πιέσαμε τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και ενέκρινε το ποσό των 5.100.000 ευρώ, συντάξαμε τη σχετική μελέτη και η νομαρχία ήταν έτοιμη για να δημοπρατήσει το έργο. Όμως έπρεπε να δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, το τοπικό ρηματομικό σχέδιο που ήταν ευθύνη του Δήμου. Ο κύριος Καπλάνης εμφανίστηκε αντίθετος στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τοποθέτηση προκατέθουσας στο ήδη υπάρχον λύκειο, εκφράζοντας το φόβο ότι το νέο λύκειο δεν πρόκειται να κατασκευαστεί τελικά. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να έρχεται η Δημοτική Αρχή και να προτείνει να αγοράσουμε μία προκάτ αίθουσα προκειμένου να βολευτούμε για φέτος. Αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι λύση και πολύ φοβόμαστε ότι αυτό, δηλαδή η αγορά μιας αίθουσας και το να βολευτούμε για μία χρονιά, πηγαίνει πίσω όλη την προσπάθεια για να κατασκευαστεί το νέο λύκειο. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να γίνει το καινούριο λύκειο. Ακόμη και αυτή η επέκταση που είπα, νομίζω ότι δεν βρίσκεται σε καλό σημείο, δεν μπορεί να γίνει όπως είπα για πολλούς λόγους. Επομένως, πρέπει όλοι συντεταγμένα, Δημοτική Αρχή και όλες οι παρατάξεις μειοψηφίας, να δούμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση και να μην προσπαθούμε με ημίμετρα να βολευτούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε όλοι να γίνει το νέο λύκειο, διότι το έχει ανάγκη ο τόπος, το έχει ανάγκη η μαθητική κοινωνία. Ο κύριος Ζωγράφος από την πλευρά του τόνισε ότι ήδη τρέχουν δύο ενέργειες για το νέο λύκειο του Πολυγύρου, ώστε να κατασκευαστεί είτε στο εκτός σχεδίου οικόπεδο, είτε σε χώρο πίσω από την υπάρχουσα σχολική μονάδα. Η λύση δεύτερη ήταν το να γίνει το λύκειο δίπλα στο υφιστάμενο λύκειο, σε ένα οικοπαιδικό χώρο. Ετοιμαζόμαστε από πλευράς μελετών και αν μας επιτραπεί από την πλευρά του Δασαρχείου και των άλλων υπηρεσιών, αν κριθεί δηλαδή ότι ο χώρος είναι κατάλληλος, θα μπούμε στη διαδικασία του να αναγερθεί το συγκεκριμένο λύκειο στη συγκεκριμένη περιοχή. Στείλαμε σχετικό έγγραφο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μάλλον στην αντιπεριφέρεια της Χαλκιδικής και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Δεν είχε συσταθεί ακόμη το συλλογικό αυτό όργανο, το ΣΥΠΟΘΑ που προανέφερα, ήδη έχει συσταθεί και περιμένουμε από την περιφέρεια, η οποία είναι καθολικός διάδοχος της νομαρχίας, γιατί η νομαρχία κινούσε τη διαδικασία για την ανέγερση του νέου λυκείου Πολυγύρου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Αγίου Βλάση, να προχωρήσει στις παραπέρα διαδικασίες ώστε να τρέχουν παράλληλα δύο ενέργειες. Μία να γίνει το νέο λύκειο μέσα στον Πολύγερο, που εκεί για μένα έπρεπε να γίνει από την αρχή, γιατί και τα παιδιά δεν μπορούν να τρέχουν έξω σε εκτός σχεδίου περιοχές. Και σε κάθε περίπτωση η δεύτερη λύση είναι, εφόσον υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ της πρώην νομαρχίας και νυν περιφέρειας και του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση ενός τοπικού ρηματοδοτικού σχεδίου στην περιοχή την συγκεκριμένη όπου είχε κριθεί να γίνει αρχικά το Γενικό Λύκειο, τότε να γίνει το Λύκειο εκεί. Ο κύριος Ζωγράφος τόνισε ότι για το θέμα της κατασκευής του νέου Λυκείου έχει ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο.